Η SBOING είναι μια τεχνολογία για τη δημιουργία ενός συνεργατικού κοινωνικού δικτύου πλοήγησης. Οι χρήστες χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία για να καταγράφουν τις διαδρομές τους καθώς οδηγούν. Ανεβάζουν αυτές τις διαδρομές στους σερβερς μας, δίνουν δηλαδή τα στοιχεία σε εμάς. Εμείς φτιάχνουμε ένα χάρτη όλου του κόσμου με κυκλοφοριακά δεδομένα. Τι επιτυγχάνεται με αυτό? Ότι η δρομολόγηση μετά από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β γίνεται με βάση τις πραγματικά κυκλοφοριακά δεδομένα και όχι με βάση το όριο ταχύτητος που πολλοί άλλοι φορείς και χάρτες υποστηρίζουν και δρομολογητές. Παραδείγματος χάρη, αν θέλει κάποιος να διανύσει την οδό Τσιμισκή το μεσημέρι, δεν τη διανύσει με το όριο ταχύτητος που είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά με κάποια πραγματικά δεδομένα που η SBOING τεχνολογία τα δίνει στους χρήστες. Οπότε δίνουμε πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε οποιονδήποτε θέλει να διανύσει την πόλη με ακριβέστερους χρόνους από την Google. Και αυτό το έχουμε δείξει κιόλας με συγκεκριμένα δεδομένα. Και επίσης το πιο σημαντικό, ότι μπορεί κάποιοι χάρτες να μην έχουν κάποιους καινούριους δρόμους. Μπορούμε να δείξουμε και ένα παράδειγμα συνέχεια. Αλλά εμείς από τη στιγμή που οι χρήστες διανύουν αυτούς τους δρόμους και μας ανεβάζουν τις διαδρομές τους, ενημερώνουν τους χάρτες και οι χάρτες είναι πάντα ενημερωμένοι. Οι χρήστες με το που ανεβάζουν διαδρομές παίρνουν κάποιους πόντους και εμείς τους δίνουμε σε αντάλλαγμα χάρτες με κυκλοφοριακά δεδομένα και δωρεάν software πλοηγών. Οπότε όλο αυτό το κοινωνικό δίκτυο πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει, όπως λέμε, η Wikipedia του routing. Δηλαδή, να είμαστε η νέα Wikipedia στη δρομολόγηση των χαρτών. Είστε λοιπόν καλύτεροι από την Google. Έχουμε κάποια στοιχεία που δείχνουν την υπεροχή μας σε σχέση με τους χρόνους δρομολόγησης και τους χάρτες που έχει η Google. Ευχαριστώ λοιπόν και στα έσοδα να συμβεί το ίδιο. Ευχαριστούμε. Θέλουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά που έχει η Google. Μας αρκεί. Αυτό το πακέτο λοιπόν το προμηθεύετε στην αγορά, έτσι δεν είναι? Πού σας βρίσκει κάποιος? Ναι, έχουμε ένα website, έχουμε λογισμικό. Σύντομα θα βγει και για διάφορες πλατφόρμες όπως iPhone, Android, στα App Stores όπως λέγονται. Θα υπάρχει προφανώς η δωρεάν community έκδοση για τους χρήστες που θέλουμε να χρησιμοποιούν την τεχνολογία SBOING. Και θα υπάρχουν και εκδόσεις εμπορικές με περισσότερα στοιχεία, οι οποίες επίσης θα διατίθενται στην αγορά. Και φυσικά υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι εκμετάλλευσης αυτής της τεχνολογίας. Εφαρμογή σε ποιους κυρίους βρίσκει αυτό το πρόγραμμα? Ποιοι θα ενδιαφερόντουσαν γι' αυτό? Πέρα από όλους τους χρήστες που θέλουν να κάνουν μια διαδρομή και θέλουν τους ακριβείς χρόνους και θέλουν και όλους τους δρόμους καταγεγραμμένους, παραδείγματος χάρη, πάει κάποιος ένα ταξίδι στο Μιλάνο, μπορεί να κατεβάσει μόνο την περιοχή του Μιλάνου και να έχει τα τελευταία κυκλοφοριακά δεδομένα που έχουν ανεβάσει οι χρήστες του Μιλάνου. Πέρα από τους χρήστες λοιπόν που συμμετέχουν σε αυτή την συνεργατική τεχνολογία, μπορεί να είναι και εταιρείες οι οποίες παραδείγματος χάρη κάνουν μεταφορές. Εταιρείες logistics, όπως λέμε, ή διανομές σε διάφορα σημεία της πόλης. Courier, οι οποίοι πρέπει να προγραμματίσουν τις στάσεις τους και τη διαδρομή τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή οι τρέχοντες δρομολογητές, πλοηγοί κτλ. Και η Google ακόμα, δίνουν πολύ μεγάλα σφάλματα, ειδικά σε χρόνους διέλευσης δρόμων μέσα στην πόλη, που μπορεί να είναι και 80 και 100% εκτός, μεγαλύτερη ή μικρότερη. Εμείς είμαστε πιο ακριβείς, δίνουμε καλύτερη ακρίβεια, άρα κάποιος μπορεί να προγραμματίσει την όλη δουλειά του με καλύτερους χρόνους. Άρα όπως σφάλει η Google, έρχεται η SBOING. Ελπίζω ότι θα καλύψουμε ένα κενό στην αγορά. Ελπίζω ότι έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί η ιδέα είναι πατενταρισμένη και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα όχημα που θα μας πάει στο επόμενο βήμα. Έχουμε παγκόσμια εμβέλεια, γιατί καλύπτουμε όλο τον κόσμο και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου τέτοιου καιρό θα μιλάμε με άλλα δεδομένα πολύ καλύτερα. Ωραία. Άλλωστε τυχαία δεν βραβευτήκατε από... Ελπίζω ναι, και θα δείξει. Ήδη συμμετέχουμε και έχουμε περάσει στους 300 έναν διεθνή διαγωνισμό στη Βοστόνη και στο διαγωνισμό καινοτομίας Eurobank επίσης πήραμε πρόκριση. Έχουμε αρκετές διακρίσεις. Θέλουμε να δούμε και πώς αυτό θα γίνει στην πράξη, γιατί είμαστε εταιρεία. Η καινοτομία πρέπει να μεταφράζεται σε πράξη. Να δούμε λίγο αυτά που είπαμε και στην πρακτική του διάσταση. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποιος χρήστης έχει διανύσει διαδρομή Θεσσαλονίκη μέσω Ιωαννίνα προς Πάτρα και μετά ξανά πίσω, αλλά αυτή τη στιγμή μέσω Λαμίας Λάρισας. Αυτά τα δεδομένα έχουν ανεβεί
στους servers μας και έχουν καταγραφεί. Οπότε πλέον οι επόμενοι χρήστες ξέρουν πώς περίπου χρόνο μπορεί να κάνει σε συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένη ώρα κτλ. Κάποιους χρήστες που θα κινηθεί τις αντίστοιχες ώρες και ημέρες. Εδώ βλέπουμε μία σύγκριση μεταξύ της SBOING δρομολόγησης και της Google δρομολόγησης. Mm-hmm. Βλέπουμε μία διαδρομή μέσα στη Θεσσαλονίκη από περίπου περιοχή Βούλγαρη, η αφετηρία εδώ κάτω, προς μέσα από το κέντρο θεωρητικά προς Διαβατά. Η Google μας δίνει χρόνο για αυτή τη διαδρομή 14 περίπου χιλιόμετρων, 20 λεπτά. Ναι. Αυτός είναι, για όποιον ξέρει την κίνηση μέσα στην πόλη, είναι μη ρεαλιστικός χρόνος για να κινηθεί μέσα από την διαδρομή που δίνει η Google μέσω Εγνατίας Μοναστηρίου. Ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος και συγκεκριμένα κάποιος που τη διένει στη διαδρομή φαίνεται ότι άρχισε 3:34 και έφτασε 4:08, πήρε 34 λεπτά για να κάνει αυτή τη διαδρομή. Ως προς 20 που είχε προβλέψει η Google. Η SBOING τι κάνει, δίνει την. Η Google είναι η πράσινη διαδρομή, όπως βλέπετε πάνω. Η SBOING δίνει μια εναλλακτική κόκκινη διαδρομή, όπου βλέπετε κάνει κάποιες παρακάμψεις για να αποφύγει κάποια τμήματα που ξέρει ότι η Τσιμισκή, ας πούμε, στην αρχή της έχει πρόβλημα. Στη συνέχεια πηγαίνει από την δυτική είσοδο και βγαίνει από Λαχαναγορά, περίπου στο ύψος του Κορδελιού και πηγαίνει από εκεί στα Διαβατά. Και ο χρόνος της SBOING είναι περίπου 23,5 λεπτά. Βλέπουμε ότι δίνει μια πολύ καλή εναλλακτική, καλύτερη εναλλακτική, είναι αυτή που και εγώ προσωπικά παίρνω για αυτή τη διαδρομή. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω μέσω Εγνατίας και Μοναστηρίου λόγω των προβλημάτων. Άλλο ένα πλεονέκτημα που έχει η τεχνολογία της Google είναι, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε εδώ την περιοχή στο χωριό Αλιάτμονα Κοζάνης, όπου υπάρχει από περίπου τα τέλη του 2009, νομίζω, υπάρχει ο καινούργιος αυτοκινητόδρομος, η Εθνική Οδός. Βλέπουμε ότι τον Αύγουστο του 2010, ακόμα και στο satellite view του Google, δεν υπάρχει ο δρόμος, δεν φαίνεται ο δρόμος, καν στην εικόνα. Ο δρόμος θα πρέπει να είναι εδώ. Την ίδια περίοδο που έχει διανυθεί από ένα χρήστη του SBOING, ο δρόμος αυτός, βλέπετε τα άσπρα στίγματα, είναι τα στίγματα που κατέγραψε ο χρήστης στη διαδρομή του. Αυτή η διαδρομή, καθώς περνιέται στο σερβερ μας, στο SBOING, δημιουργεί πλέον, προσθέτει στο χάρτη αυτόν τον δρόμο που τον βλέπετε πλέον χαραγμένο με κόκκινο στίγμα. Συνεπώς, κάποιος χρήστης που θα χρειαστεί να περάσει από αυτή την περιοχή, η δρομολόγηση της SBOING θα του δώσει την εναλλακτική με αυτή μέσα από την Εθνική Οδό. Ενώ η Google ή κάποιος άλλος πλοηγός που δεν έχει ενσωματώσει τον καινούργιο αυτοκινητόδρομο στο χάρτη του, δεν θα του τη δώσει εναλλακτική. Και είναι πραγματικά ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι ταχύτητας κυκλοφορίας. Πόσο καιρό σας πήρε να σχεδιάσετε αυτό το πρόγραμμα? Και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ήταν μεγάλη πρόκληση. Επειδή ακριβώς απευθυνόμαστε είναι παγκόσμιας διάστασης, τα δεδομένα είναι τεράστια. Πριν από 5 χρόνια, και το λέω κατά λόγω γνώσης, γιατί είμαι σε αυτόν τον χώρο πολλά χρόνια και είμαι μηχανικός πληροφορικής, mm-hmm. πριν από 5 χρόνια δεν υπήρχε τεχνολογία και η δυνατότητα της αποθήκευσης για να έχεις τόσο πολλά δεδομένα. Μιλάμε για περίπου 2 δισεκατομμύρια οδικά τμήματα σε όλο τον κόσμο και για αυτά, για κάθε ένα, εμείς αποθηκεύουμε 10.000 πληροφορίες. Είναι τεράστιες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούμε. Φυσικά όλα γίνονται πλέον με τεχνολογία. Ξέρουμε τον τρόπο να τα κάνουμε και από εκεί και πέρα. Πόσο χρόνο σας πήρε, χρόνια? Όχι χρόνια, γύρω στο 1-1,5 χρόνο και με ελάχιστους πόρους, δυστυχώς με τεράστιες δυσκολίες που γνωρίζει η επιχειρηματικότητα, η νεανική επιχειρηματικότητα και οι οποίες προέρχονται και από δυστοκία του τραπεζικού τομέα να χρηματοδοτήσει τις νέες επιχειρήσεις και από πολλούς άλλους παράγοντες, γραφειοκρατία κτλ. Το προσωπικό πώς ορίθηκε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα? Είμαστε περίπου 2-3 άνθρωποι με πολύ ενθουσιασμό, με πολύ λίγες απαιτήσεις και ελπίζουμε ότι αυτό θα πάει καλά και τελικά θα γίνουμε πολύ περισσότεροι, γιατί χρειάζεται πολύ περισσότερο κόσμο και χρειάζεται ενίσχυση. Και ένα αρκετά εντυπωσιακό τελευταίο παράδειγμα να σας δείξω. Για μια διαδρομή έχουμε φτιάξει μια ιστοσελίδα που μπορεί κάποιος να δίνει μια αρχή και ένα προορισμό και να του δίνει τη βέλτιστη διαδρομή με οδηγίες, στρίψε δεξιά, αριστερά, πάρε αυτόν τον δρόμο κτλ. Για τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη προς Πάτρα και μάλιστα την έξοδο της πόλης της Θεσσαλονίκης, Διαβατά ως Πάτρα,
Το SBOING μας έχει δώσει 5 ώρες και 29 λεπτά, ό,τι βλέπετε εδώ, περίπου 470 χιλιόμετρα. Η Google δίνει 6 ώρες και 32 λεπτά. Ο πραγματικός χρόνος για όσους έχουν κάνει αυτή τη διαδρομή και την έχουν κάνει αρκετές φορές, γιατί στην Πάτρα, την Πάτρα που φίτησα, το Πολυτεχνείο, η διαδρομή αυτή αυτή τη στιγμή είναι περίπου 5,5 ώρες. Άρα είμαστε, εμείς είμαστε πολύ ακριβείς, η Google είναι μία ώρα πίσω. Δηλαδή, έχετε κι άλλο δρόμο να διανύσετε για να το ολοκληρώσετε αυτό το πρόγραμμα. Τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το πρόγραμμα, ποιες περιοχές? Έχουμε διάφορα πράγματα στα οποία δουλεύουμε παράλληλα και είναι πραγματικά πολλές περιοχές. Αυτή τη στιγμή εδώ φτιάχνουμε ένα πλοϊκό, τον οποίο θα δίνουμε δωρεάν στους χρήστες στη βασική του έκδοση και ο οποίος διαβάζει τέτοιους χάρτες, οι οποίοι είναι δωρεάν, επαναλαμβάνω, μπορεί να τους κατεβάζει δωρεάν. Και χρησιμοποιεί και διαβάζει επίσης και τα δεδομένα SBOING ώστε να έχει καλύτερη πλοήγηση. Αυτός ο πλοηγός θα γίνει σε διάφορες πλατφόρμες, για το iPhone, για Android, για κινητά, για πλοηγούς και πιστεύω ότι τελικά θα ενσωματωθεί ακόμα και στα αυτοκίνητά μας. Πραγματικά το πεδίο είναι τεράστιο και η δυναμική αυτού του χώρου αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε δουλεύουμε ταυτόχρονα και στον πλοηγό και στην τεχνολογία που είναι πίσω από το SBOING, που είναι αρκετά προχωρημένη, σχεδόν είναι ολοκληρωμένη, και σε διάφορα άλλα πράγματα. Και τελειωμό δεν έχουμε εδώ πέρα στις δράσεις. Τελειωμό δεν έχουμε ποτέ αυτά. Πάντα κάτι ανακαλύπτουμε, κάτι βελτιώνουμε. Όλα βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία. Έχουμε κάποια πατέντα η οποία πιστεύω μας δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Γιατί ο ανταγωνισμός, όπως λένε και κάποιοι που μας προσεγγίσαν και μας μιλήσαν, μας είπαν ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ δυνατός και έχει βαθιές τσέπες. Και λέμε ότι ναι, και εμείς όμως έχουμε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας δώσει μεγάλη δυναμική.